Έλα, Μιχάλη, έχεις το λόγο. Ναι, ναι, κλείσε τα ηχεία γιατί μικροφωνίζει. Έλα. Είναι ανοιχτή ακρόαση. Είναι σε φουλέντα από πίσω. Είναι σε αγώνα μας. Και εγώ σε πιο γρήγορα να μπορέσω να βάλω τα πράγματα σε μια με τη σειρά μόνο που τα βάλανε και στην αγωνιστά. Έχω γεννηθεί στο Κάιρο της Αιγύπτου, έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα 25 χρόνια μας πόρασα εκεί. Μέχρι τη στιγμή που η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης μου με την μάνα γη, αλλά και τους ανθρώπους μου, με οδηγήσανε σε ένα εγκατελειμμένο τότε ορεινό χωριό της Λευκάδας, όπου ζω ήδη 30 χρόνια. Συναγωνίστρια τη Μαρία Σούμπαση και τα παιδιά μας. Και σήμερα δουλεύω σαν εκπαιδευτικός στο γυμνάσιο του Νιδίου της Λευκάδας, κρατώντας εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια ζωντανή και σε διάφορες φόρμες και σε διάφορες έτσι μορφές πολιτική κοινωνική παρέμβαση στην τοπική κοινωνία. Για το Ευρωκοινοβούλιο θα μου θυμάστε ίσως οι παλιότεροι βέβαια και όσοι δεν έχουν χάσει τη μνήμη τους για τον αγώνα που μαζί με τον συναγωνιστή τον Θανάση τον Μακρύ είχαμε δώσει για την Εβραίους για την αναγνώριση ενός βασικού ανθρώπινου δικαιώματος της άρνησης πλάτευσης και στην Ελλάδα και της αίσθησης εναλλακτικής κοινωνικής θητείας. Μπορώ να πω ότι ο Ευρωκοινοβούλιο είχε αξιωθεί το 1982 και επισκέφθηκε τη συνεδρίασή του και εξέφρασε τις απόψεις μου για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στις Βρυξέλλες. Όπως το έκανα και μέσα από το Συμβούλιο της Ευρώπης και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιθλής στην Κωνσταντινούπολη για την υπεράσπιση του ίδιου δικαιώματος στην Τουρκία. Ή αν θέλετε και την παρέμβασή μου τουλάχιστον δύο φορές στην εμπόλεμη Ιουγκοσλαβία, τότε που ήταν ο πόλεμος σε εξέλιξη με τη διάλυσή της. Θέλω να πω ότι είμαι υποψήφιος. Και ζητάω την υποψηφιότητα με τη λίστα του κόμματος, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική οικολογία μπορεί να συμπυκνώσει τις αξίες του σεβασμού της ζωής, τη συνέχεια της ζωής και της ποικιλότητας στο πλανήτη μας, παράλληλα όμως με τον σεβασμό της ζωής, με τον ανθρωπισμό, την αγάπη, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρεπή και δημιουργική διαβίωση που δικαιούται κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Να πω ότι η Ευρώπη, η ειρηνική χωρίς πολέμους πορεία της δημιουργική πορεία της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών λαών, με τις σύγχρονες, με τους σύγχρονες δημοτικούς αριθμούς, είναι η αναζήτηση, ο οραματισμός των ανθρώπων του πνεύματος δεκαετίες πριν γίνουν τα πρώτα βήματα οικονομικής συνεργασίας. Μια τέτοια αντίληψη δεν μπορεί παρά είναι και η δική μας επιδίωξη σήμερα, τόσο για μένα όσο και για όλους μας. Επιδίωξη όμως που έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα, με την υφιστάμενη κατάσταση. Εγώ δεν έμαθα να λέω τα πράγματα με μισόλογα, πρέπει να σας πω ότι ένα μαύρο σκοτάδι των κυρίαρχων του χρήματος και του τραπεζικού επιστημένου και του μεγάλου κεφάλαιου με μια στρατιά από λαμόγια, βολεψάκηδες και κομματόστηλα και είτε υποταγμένους υπαλλήλους είτε έμεσους μισθοφόρους απλώνει την κυριαρχία και επιβάλλει τις πολιτικές σε όλη την Ευρώπη. Το όραμα μιας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ταρέσματος των λαών, ευημερίας, αηφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος, κοινωνικής δικαιοσύνης παραμένει σαν και συμβάλλει τις πιο βρώμικες πολιτικές εκμετάλλευσης ανθρώπων πάνω. Μεγαλύτερες και γρηγορότερες και εργοφορίες για τους λίγους, ανεξάρτητα με τις επιπτώσεις της πόλης. Η αξία του ατόμου, της ανθρώπινης ζωής, της υγείας, της παιδείας προσπαθάται άμεσα με τις δεύτερες και εργοφορίες και πλασματικής ανάπτυξης. Εκατομμύρια άνθρωποι στα 27 κράτη μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζονται στις ειδικές κλαδιά και δουλειές. Και οι αποτυχημένες πολιτικές μετανάστευσης, το εμπόριο των ανθρώπων, η εμπόδια των γυναικών, των παιδιών, η εμπορία των ανθρωπίνων οργάνων και των άγριων ζώων, η εισαγορά των συνεκρίσεων, η κακοδιαχείριση, η κατάθρεση, η ευρωπαϊκή φορολογική παράδειση, η αναρχία της ελεύθερης λεγόμενης αγοράς είναι η απτή πραγματικότητα σύγχρονης Ευρώπης. Και δεν με πείθει κανείς για κάτι άλλο. Και έχω πάρα πολλά ντοκουμέντα και στοιχεία να σας εκθέσω και να σας πείσω και να δείτε την πραγματικότητα κατάματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Μηνωτικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έναντι της παροχής προγραμμάτων κρατικού δανεισμού, επιβάλλει μια σημαντικά
μια σημαντική, συχνά τραγική απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, του συστήματος κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να υπομένουν ασφιχτικές, μισθολογικές και ασφαλιστικές περικοπές, δανειακές υποχρεώσεις, να βρίσκονται σε ανεργία, να βιώνουν τραγική στέρηση αξιοπρεπούς διαβίωσης, διατροφική έλλειψη, περίθαλψη, στέγη, έλλειψη εκπαίδευσης. Πρέπει να πω ότι το οικολογικό κίνημα που αναζητά να εναρμονίσει την βίωση του ανθρώπου με την αλεπού, την αρκούδα, το λύκο, απαιτεί τη συμβίωση των ανθρώπων έξω από αυτές τις σχέσεις, έξω από τη σχέση της ληστρικής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν μπορεί παρά να είναι ένα τέτοιο μοντέλο, με τέτοια αξία η αναζήτηση σήμερα του οικολογικού κίνηματος. Μιχάλη, το πρόβλημα στην Ευρώπη. Άκουμε λίγο. Καλύτερα το έθεσε ο Μιχάλης, θα έλεγα. Είναι πραγματικά ιδεολογικό. Μιχάλη, άκουμε σε παρακαλώ. Ο Αλέκος ο Γεωργόπουλος είμαι και προσπαθώ να διαχειριστώ μια κατάσταση. Αν θέλεις, συνόψισε ό,τι έχεις να πει σε ένα λεπτό ακόμη, γιατί έχει περάσει και η ώρα, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Λέγοντας αριθμό ότι το κυρίαρχο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ιδεολογικό. Είναι το αίσθημα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι τα πάντα στη γη, στη θάλασσα, στον αέρα υπάρχουν για να υπηρετούν τις πλασματικές ανάγκες που έχουμε οικοδομήσει για να αισθανόμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι με σκουπίδια. Ένα πολύ σοβαρό ιδεολογικό ζήτημα που θα πρέπει να υπάρχει μια καινούργια βάση, μια άλλη βάση, θέλω να πω, για να μπορεί να υπάρχει και μια άλλη Ευρώπη που φανταζόμαστε, που ονειρευόμαστε. Δεν θέλω να φανεί ότι είμαι αντιευρωπαϊστής ή ευρωσκεπτικιστής, ακριβώς το αντίθετο. Εμένα η απάντησή μου είναι περισσότερο και όχι λιγότερο η Ευρώπη. Δεν, να μην συνεχίζω τώρα να σας κουράσω λίγο, βέβαια καταλαβαίνετε πόσα πολύ περισσότερα πράγματα έχω να πω. Μια τελευταία λέξη θα πω, ότι έχει μεγάλη σημασία η δημιουργική ανάπτυξη ως νέο μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων, συνύπαρξης και πολιτισμού, που θα μπολιάζει και θα αναπτύξει μια άλλη οικονομία που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα, τη σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια, αλλά και την ψυχική και σωματική υγεία και ευημερία όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Λοιπόν, να σταματήσω στην αγωνιστή. Δεν μας κούρασε, ευχαριστούμε πολύ. Ήδη λέω πολλά ίσως, αλλά αν έχετε ευκαιρία να συμπληρώσω κάτι στο τέλος όλων του δεύτερου κύκλου, θα με ευχαριστούσε. Οκ, να μιλήσουν και οι άλλοι, γιατί είναι σε αναμονή, σε ανοιχτή ακρόαση.